Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα καινούριο βίντεο. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Το ελπίζω, γιατί σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ extremely fun βίντεο όπου θα δοκιμάσουμε κορεάτικα snack! Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Είμαι σε τέτοιο, σε υπερβολικό ενθουσιασμό νομίζω. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν κορεάτικα snack. Και πού τα βρήκα τα κορεάτικα snack? Λοιπόν, κάθε φορά που πηγαίνω σε ένα καινούριο μέρος, σε μια καινούρια χώρα, δοκιμάζουμε μαζί snack. Φυσικά δεν πήγα στην Κορέα, βεβαίως, αλλά γι' αυτό τον λόγο υπάρχει η Amazon, όπου παρήγγειλα ένα κουτί με κορεάτικα snack, ήταν έτοιμο box. Κορεάτικα snack γιατί είδα το Squid Game, που ξετρελάθηκα, το είδα μέσα σε μια μισή μέρα και μπορώ να πω ότι επηρεάστηκα και ήθελα να μάθω, παιδί μου, τι δοκιμάζουν και τι τρώνε και τι τρώει αυτός ο λαός. Το κουτάκι μας είναι αυτό εδώ και έχει όλα... Εντάξει, δεν φαίνεται βασικά. Να, τώρα. Έχει όλα αυτά τα snack, είναι περίπου στα 20 διαφορετικά snack. Πριν όμως ξεκινήσουμε, εσύ χρειάζεται να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου τώρα ευθύς αμέσως. Τώρα ευθύς αμέσως στέλνει πρόταση. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί δοκιμάζουν στην Κορέα. Γιατί? Γιατί αυτό? Ας ξεκινήσουμε με το κουτί το οποίο ονομάζεται Dalgona. Και ό,τι πλησιέστερο γνώριζα στο Dalgona ήταν ο καφές που φτιάχναμε μαζί, που το χτυπούσες πάρα πολύ έτσι στο... σε ένα μπολάκι το χτυπούσαμε και γινόταν έτσι ένα πολύ instagramικό ρόφημα. Εδώ είναι το προσπέκτους τέλος πάντων και ό,τι μπορεί να πετύχεις μέσα στο κουτί και σου εξηγεί τι είναι. Dalgona ονομάζεται το κουτί από αυτό το πολύ γνωστό παιχνίδι που παίξανε και στο Squid Game με την καραμέλα. Αυτό λέγεται Dalgona και είναι πολύ γνωστό παραδοσιακό μας, λέει εδώ. Θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο snack που βλέπω μέσα, που είναι αυτό εδώ. Και για κάποιο λόγο το έχω δύο φορές μέσα και δεν μ' άρεσε αυτό, ενώ θα μπορούσα να μου είχαν βάλει δύο διαφορετικά. Έχει γεύση μήλο και νέλι. Κάνουμε το smell test. Αχ, μυρίζει τηγανιτό, σαν λουκουμάς μυρίζει. Αυτό, λουκουμάς. Και είναι κάπως έτσι, σαν βίδα. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Α, πώς να σας το εξηγήσω αν δεν έχετε δοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Έχετε φάει τηγανίτες με ζάχαρη? Αυτό είναι, τηγανίτες με ζάχαρη. Το οποίο λέει ότι έχει μέλι. Είναι ό,τι πιο οικείο και γιαγιαδίστικο. Μια γιαγιαδίστικη ανάμνηση από αυτή τη στιγμή. Γιατί κάθε εβδομάδα έρχονταν η γιαγιά μου που επίσκεψε στο σπίτι και μας έφερνε τηγανίτες, τις οποίες εμείς τις λέγαμε πιτουλίτσες. Σε έκανε πολύ λεπτές και ήταν. Και εμείς βάζαμε ζάχαρη πάνω και μέλι. Και παίρνει 10 στα 10 γιατί μου θύμισε μια πολύ όμορφη και οικεία ανάμνηση. Next one! Θα δοκιμάσουμε αυτά εδώ που είναι jelly, όχι jelly, ζαχαρωτά. Είναι ζαχαρωτά με γεύση σταφύλι από ό,τι βλέπω. Καλά, αυτά βρωμάνε κρασί. Πολύ έντονο, μου πέσε και ένα κάτω. Πολύ έντονη η μυρωδιά. Δεν κακό. Τέσσερα. No. Είναι κάπως έντονο το σταφύλι, αλλά σαν να έχει... Λες να έχει αλκοόλ. Λες και θα καταλάβω να έχει αλκοόλ. Α, ξέρω. Εδώ, για να δούμε ρε παιδιά, έχει αλκοόλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει αν έχει αλκοόλ, που λογικά δεν θα έχει, γιατί είναι snack, τι snack με αλκοόλ. Αλλά έχει πολύ έντονη γεύση, σαν μούστος είναι κάπως, αλλά με ζαχαρωτό, μια μίξη που είναι μέτρια για μένα. Μέσα σε αυτό το κουτί έχει πάρα πολλές καραμέλες, οπότε θα δοκιμάσουμε κάποιες τώρα. Λοιπόν, έχει νομίζω τριών ειδών, εγώ θα πάρω αυτή πρώτα. Είναι milk candy, λέει δηλαδή με γάλα. Για να δούμε. Α, μέσα δεν λέει πολλά πολλά, είναι σαν... Αχ, άιντε όλα κάτω θα μου πέσουνε. Μαλώνω τον εαυτό μου. Είναι σαν πέρλα. Μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ έντονη γεύση, αλλά
νομίζω ότι επειδή έχω την γεύση από τα ζαχαρωτά πριν. Είναι κάπως... σαν να μην έχει πάρα πολύ γεύση. Αυτό. Δεν έχει πάρα πολύ γεύση, οπότε θα πάρει και αυτό 4. Έχω την εντύπωση, βασικά δεν έχω την εντύπωση, είναι όλα γλυκά. Είναι η αλήθεια, εγώ θα ήθελα να δοκιμάσουμε και κανένα πατατά και κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε ότι είμαι περισσότερο του αλμυρού. Αλλά βρήκα γλυκά, ένα κουτί με γλυκά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι ένα κεκάκι από ό,τι βλέπω με λεμόνι, με κρέμα. Έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα, σαν λεμόνι. Τα δικά μας είναι πιο ωραία. Θέλω να δοκιμάσω λίγο και την κρέμα του. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το προτιμούσα εγώ. Κάπως είναι αρκετά, δεν ξέρω, ρευστή η κρέμα μέσα, κάπως μαλακές, άμα διαλύεται. Οπότε μου φαίνεται, πώς να το χαρακτηρίσω, μου φαίνεται κάτι στις ποιότητες. Αλλά λέει best choice πίσω, οπότε δεν ξέρω, μπορεί για αυτούς να είναι πολύ ωραίο, τα δικά μας πάντως τα κεκάκια που κυκλοφορούν έξω. Είναι πολύ πιο νόστιμο από αυτό το συγκεκριμένο. Έπιασα αυτό, το οποίο μάλλον είναι μπισκοτάκια, δεν θα το δω από εδώ μέσα, θα το ανοίξω να το δούμε μαζί. Φυσικά δεν γράφει τίποτα αγγλικό πάνω το συγκεκριμένο προϊόν. Κάποια άλλα γράφουν και κάποια αγγλικά, οπότε είναι very helpful για να καταλάβεις περίπου με τι έχεις να κάνεις. Λοιπόν, είναι πολύ μικρά κρακεράκια. Let's see, αυτά πρέπει να έχουν λογικά να είναι μπισκοτάκι με ζάχαρη, απλό. Αυτό είναι πολύ νόστιμο. Κάπως ισορροπεί το γλυκό με το κρακεράκι που δεν είναι τέρμα γλυκό, γλυκό, καταλαβαίνετε τι λέω. Ενώ δεν είναι... εμένα αυτά μ' αρέσουν, τύπου μπισκοτάκια. Moving on, we have ένα κοφρετάκι που μάλλον, όχι μάλλον, θα δω, έχει cheese lemon in it. So let's eat. Τόσο. Α, οκ, ναι, είναι κοφρετάκι το οποίο είναι τριπλό αυτό. Που από έξω φαίνεται πολύ πιο ωραίο και μέσα είναι κάπως αχνό το χρώμα του. Για να κάνω το τεστ. Όλα κάτω. Το κοφρετάκι από έξω είναι λίγο άνοστο. Αλλά είναι ωραίο με το λεμονάκι μέσα. Πάντως μου φαίνεται σε γεύση πάρα πολύ ανθυγινό. Επίσης ξεχνάω να βάζω βαθμολογίες, αυτό θα πάρει 7, είναι αρκετά καλό. Πάμε όμως σε ένα αναψυκτικό, έχει 2 αναψυκτικά μέσα. Έπιασα τώρα αυτό το πράσινο, το οποίο είναι με pineapple. Γιατί μισά αγγλικά, με ανανά! Είναι με ανανά! Έχει και vitamin C, λέει μέσα. Πρώτη φορά δοκιμάζω αναψυκτικό με ανανά. Είναι... It is good, girl! Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι ακριβώς τόσο ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι... Ρεύομαι κιόλας. Ο ανανάς δεν είναι φρούτο που το δοκιμάζεις, το συναντάς συχνά σε αναψυκτικά, οπότε τώρα το κάνει πολύ έτσι ιδιαίτερο, μαζί και με το ανθρακικό, γιατί σε χυμό έχω πιει, αλλά σε αναψυκτικό δεν έχω πιει. And it is good! Next one! Γενικά δυσκολεύομαι που έχει τόσα γλυκά, θα πάω σε άλλη μια καραμέλα, επέλεξα την ροζ, βασικά δεν επέλεξα, έπιασε τη ροζ. Βλέπω ότι έχει ένα φρούτο που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αυτή η καραμέλα είναι πολύ πιο ωραία από την άλλη με το milk, τώρα δεν καταλαβαίνω τι φρούτο είναι. Σαν κεράσι, φράουλα, ζμέουρο. Νομίζω ότι με τόσο γλυκό κάτι δεν θα πάει καλά. Εδώ το σοκουλάκι, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Από μια άλλο κανένα κεκάκι, κανένα μπισκοτάκι. Α, οκ, είναι ένα διπλό. Αντιμετωπίζω μια δυσκολία με τα σακουλάκια τους, δεν μπορώ να τα ανοίξω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι μπισκοτάκια, σαν βουτύρου, γιατί δείτε. Και είναι λίγο πιο fluffy. Έλα ρε, όλα κάτω. Μ' αρέσει αυτό.
Μ' αρέσει γιατί είναι στη μέση της λίγο πιο αφράτο, χωρίς όμως να έχει τις πολλές κρέμες και τέτοια. Είναι, ναι, όπως σας είπαμε, βουτύρου. Α, καλά, ότι μπορείς να το φας και ζεστό, να το βάλεις στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό είναι για 7-8. Φτάσει. Next one. Αυτό το διάβασα μέσα από το βιβλιαράκι και λέει ότι αυτός ο ήρωας είναι ένας πιγκουίνος και είναι κινούμενο σχέδιο. Εμένα αυτός μου μοιάζει για βάτραχος. Γιατί ο πιγκουίνος δεν είναι πράσινο. Και είναι κινούμενο σχέδιο στην Κορέα. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ το χωνάκι με, τι είναι αυτό, καραμέλα είναι. Ναι, σαν τσιχλόφουσκο. Τι σκατά είναι τώρα αυτό, θα πάθω τίποτα. Ωραία, έχει γεύση τσιχλόφουσκα και είναι σαν σοκολάτα το πάνω κομμάτι. Είναι πολύ περίεργο και δεν θέλω καν να δοκιμάσω παραπάνω, λίγο το έτριψα με τα χόντια. Και από κάτω το χωνάκι... εντάξει, η κοφρέτα κάτι λέει, έχω ζοριστεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε αυτό το μπισκοτάκι, το οποίο από ό,τι διάβασα λέγεται ομασόν, κάπως έτσι, που σημαίνει το χέρι της μαμάς, γιατί ακριβώς είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό χέρι της μαμάς, γιατί είναι η μαμά και είναι το χέρι της μαμάς, που είναι πάντα η μαμά, είναι αγάπη, και ότι είναι τόσο αγαπητό, ας πούμε, αυτό το γλυκάκι. Α, λοιπόν, είναι σαν κορμός. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι σαν φύλλας φωλιάτας, ξεροψημένα με ζάχαρη. Για πάμε να δούμε. Όχι, δεν είναι φύλλας φωλιάτας, είναι όμως πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει μιλφέι. That is totally 10 out of 10. 10 στα 10 τέλειο. Και γρήγορα πάμε και στο επόμενο, που θα δοκιμάζουμε άλλο ένα αναψυκτικό, που είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι αναψυκτικό με γάλα και φράουλα. Λένε βέβαια ότι είναι πολύ γνωστό πλέον και σε άλλες χώρες όπως την Ρωσία, και έχει και σε άλλες γεύσεις από ό,τι είδε μέσα στο βιβλιαράκι. Ξέχασα να το ανακατέψω. Θα το ρίξω στο ποτηράκι για να το δούμε μαζί, το χρώμα του. Οκ. Okay. Σαν φράουλα, έχει πολύ ωραίο χρώμα, αλλά για κάποιο λόγο, επειδή έχει μέσα γάλα, νομίζω ότι δεν θα μ' αρέσει. Δεν μυρίζει ωραία. Είναι πολύ περίεργο, γιατί είναι αναψυκτικό, δηλαδή δεν είναι κρύο γάλα όπως είναι το μήλικο, ας πούμε, είναι πιο αραιωμένο και σαν να είναι αναψυκτικό, αλλά το νιώθω ότι έχει γάλα μέσα. Φράουλα. Οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό, πρώτη φορά δεν ετοιμάζω κάτι τέτοιο, δηλαδή. Είναι ωραίο, θα του βάλω 8. Πείτε μου τι βίντεο με σνακ από τις έτσι δεξιά χώρες θα ήταν, αν δεν είχε κάποιο σνακ μέσα από φίκι. Έχω δει παρόμοια βίντεο από, νομίζω, από Hong Kong και η Ιαπωνία που δοκιμάζουν σνακ και έχουν φίκι. Οπότε πάμε να το δούμε. Εν τέλει δεν ολοκλήρωσε αυτό που θέλω να πω. Ήθελα να πω ότι ήθελα πολύ να δοκιμάσω ένα σνακ φικιού. Είναι έτσι τα φίκια και είναι λεπτό φύλλο. Ωραία, βρωμάει. Όχι. Θα σας εξηγήσω όμως πως είναι. Λοιπόν, έχει γεύση σαν σπανάκι, να το τρως σκέτο όμως, αλλά όχι σπανάκι σαλάτα, σπανάκι που έχει μαγειρευτεί σε μία σπανακόπιτα, ας πούμε, αλλά να το τρως σκέτο, με γεύση wasabi, το γράφει κιόλας εδώ πάνω, αλλά δεν το είχα δει, γεύση wasabi και καίει και λίγο, είναι κάτι που δεν θα το ξανα... Σας άρεσε, τσεβάω, κάτι που δεν θα ξαναεπιλέξω να φάω. Αλλά για κάποιο λόγο συνεχίζω να το τρώω για να σιγουρευτώ ότι δεν μου άρεσε ή ότι μήπως μου άρεσε λίγο. Το ότι καίει πάντως
του δίνει κάτι. Θα πάρει... Τι θα πάρει το φίκι? Ένα! Θα δοκιμάσουμε την τελευταία καραμέλα για να φεύγει από εδώ, η οποία είναι αυτή με σταφύλι. Γενικά το προτιμάω το σταφύλι, όπως είδατε. Ωραία, αυτή έχει και... Είναι ξεσχήμα μπάλας ποδοσφαίρι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το σταφύλι. Δεν είναι κάτι που θα πω, wow, ναι, wow, ας φάω σταφύλι. Γιατί δεν μ' αρέσει το σταφύλι. And moving on, και τελειώνουμε, έχουμε λίγα ακόμα. Θα πάμε σε ένα ακόμα κεκάκι. Έχει marshmallow filling. Δηλαδή έχει σοκολάτα και marshmallow μέσα. Το ζάχαρο έχει ένα ειδική. Αυτό δεν μ' αρέσει, γιατί έχει σοκολάτα. We love chocolate. Για να πάμε να δούμε. That is good. Να σας πω την αλήθεια, το κεκάκι μου φαίνεται παλιάτικο. Μου φαίνεται λίγο παλιάτικο στην πίτσα, σαν να διαλύεται. Ξέρετε πως είναι το σπιτικό το κέικ την τρίτη μέρα, ας πούμε. Αρχίζει λίγο κάπως και κολλάει. Αλλά συνεχίζω να τρώω για να φτάσω στο marshmallow. Okay. Το marshmallow δεν μ' αρέσει, αλλά έχει τη σοκολάτα από έξω. Η σοκολάτα το κάνει πολύ 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 νόστιμο, οπότε θα πάρει 8. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν, που είναι αυτή εδώ η συσκευασία με κάποια... Τι είναι τώρα αυτό? Αμύγδαλο και σοκολάτα. Βλέπω σαν sticks. Αχ, σίγουρα θα μ' αρέσουν. I am 100% σίγουρη ότι θα μ' αρέσουν. Δείτε τι ωραίο. Αυτό είναι από τα καλύτερα. Γιατί εμένα αυτά μου αρέσουν, που ισορροπεί, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό, ούτε πάρα πολύ αλμυρό. Έχει το κρακεράκι, άιντε και αυτό μου έπεσε, έχει το κρακεράκι, οπότε δεν το κάνει πολύ γλυκό, και από πάνω επικάλυψε σοκολάτες και είναι από τα αγαπημένα μου, θα πάρει 10 στα 10. Γιατί είναι ο συνδυασμός του αλμυρού με το γλυκό, επίσης έχει και κομματάκια αμύγδαλο. Απλά ξέρετε τι. Βλέπω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει πολλά μέσα και γενικά οι συσκευασίες τους δεν έχουν πολλά. Όχι, ρε γαμό, το έπεσαν όλα τα φύκια κάτω, ρε, πόσο στενοχωρήθηκα. Αυτή λοιπόν ήταν η δοκιμή από κορεάτικα snack, τέλος το κουτί άδειασε. Στις γενικές γραμμές μου φάνηκαν μέτρια. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα και πω από τη τέλεια. Σας αφήνω λοιπόν κάπου εδώ. Θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα λοιπόν στο επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε και να περνάτε καλά. Όσο πιο καλά γίνεται. Σας φιλώ!